Παμλίδης έχει πάει στην περιοχή ο Πέρισμαν. Πασάνε για τον Καρτάλι, ο οποίος γυρίζει χαμηλά. Ο Λεό με στην περιοχή, Τακουνάκη μπλοκάρει ο Κνέτ. Δεν σηκώθηκε το σημαίακι. Στο 5, τον Αριγίμπη. Ο οποίος παίζει με τον Περέιρα. Ξανά για τον Αριγίμπη. Φτάνει ωραίο ο Πανετολικός στην περιοχή. Το γύρισμα κόντρα. Φεύγει μπάλα από τον Ντομίνγκεθ. Βρήκε πάνω στον Κάστρο. Μπαρμπόσα την κεφαλιά. Φεύγει μπάλα μακριά. Έχει πάρει την κεφαλιά. Πέφτει πάνω του ο Πέρσμαν Άτσαλα. Κύριος Ευαγγέλου αφήνει το μάτς να συνεχιστεί. Άλλο ένα νέο απόκτημα. Ο Μπαρμπόσα εκτελεί. Δεν μπορεί ο Αριγίμπη. Ο Ντομίνγκεθ λίγο τυχερός. Ο Κάστρο βγάζει. Επαναφορά της μπάλας, κεφαλιά προς τα πίσω, Καρέλι στο σουτ, πέρασε η μπάλα πάνω από το Λοντίκιν και δεν έχει βγει ούτε out. Τζανακάκης, με την μπάλα στα αριστερό, σεντράρι, περνάει η μπάλα, ο Σάλιακας δεν μπορεί, ο Ντίας επίσης δεν μπορεί. Καρέλι στο σουτ, δεύτερη τελική για τον Νίκο Καρέλι στο 15 out. Πάλι ανάμεσα στη γραμμή ο Αριγίμπη παίρνει την μπάλα, εκνευρίζεται ο Γιαννίκης. Η πάσα δεν περνά, αλλά κάνει λάθος ο Κάργας. Καρέλης, Μπαρμπόσα, τρίγωνο με τον Ντίας. Άλλη μία πάσα για τον Καρέλη και άλλη μία για τον Αριγίμπη. Χάθηκε η μπάλα στη μικρή περιοχή του Πας Γιάννενα και ο Αριγίμπη σκοράρει στο 16. Προβάδισμα για τον Πανετολικό στο 16ο λεπτό. Ο Αριγίμπη κινείται ανάμεσα στις γραμμές, δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στην άμυνα του Πας Γιάννενα. Και είναι αυτός που τελικά θα δώσει το προβάδισμα. Ντομίνγκεθ μαζεύει ωραία. Ο Κάστρο πετάει για το Λεό. Πάλι εκεί από αριστερά. Offside. Καρτάλης. Σάλιακας. Καρτάλης. Με καλό ύψος. Απομάκρυνση με ρίσκο. Μέσα στην περιοχή. Παμλίδης. Out. Στο 43. Υπάρχει μια πτώση του Παντελάκη στην αρχή της φάσης. Με την εκτέλεση. Πάει κοντά στο Τζότσαλιτς και πέφτει κάτω. Αυτή είναι η πρώτη τελική του πάση στο μάτς από το 5ο λεπτό. Εκτελεί ο Μπαρμπόσα το φάουλ στο 45. Χαμηλά στη μικρή περιοχή δοκάρι και φεύγει μπάλα από τον Πέρισμαν. Εκτέλεση του Μπαρμπόσα είναι κεφαλιά του Ντίας στο δοκάρι. Και στη συνέχεια κόρνερ σωστά. Ζανακάκης, ο Ντίας, ο Ταχάρ δεν μπόρεσε. Παμλίδης μπαίνει στην περιοχή, συνεχίζει την προσπάθειά του. Τσότσαλιτς κάνει πέναλτι, λέει ο κύριος Ευαγγέλου. Πέφτει πάνω στο... Κάνει την προβολή στον Παμλίδη. Θα περιμένουμε και την απόφαση από το VAR. Κύριος Ευαγγέλου σε πρώτο χρόνο έχει δώσει πέναλτι. Νομίζω ότι δεν αλλάζει η απόφαση του κύριου Ευαγγέλου. Κρίσμαν λοιπόν. Απέναντι από τον Μελίσσα. 1-1 ο Πας Γιάννενα στο 54. Πέρασε η μπάλα ωραία από τον Καρτάλι. Ο Μπρένερ πάει προς την περιοχή, μένει όρθιος. Γυρίζει την μπάλα με ύψος. Καρτάλις, κόντρα, κόρνερ. Να δούμε τον Μάσουρεκ. Βέργο στην κεφαλιά. Out. Στο 82. Φύγει κανονικά. Πάει πάλι ο Καρτάλης. Για την κεφαλιά του. Κάργα στα δίχτυα. Ο Πας Γιάννενα γυρίζει το μάτς στο 84. Δεν έχει πάρει ούτε βαθμό φέτος σε μάτς που έχει βρεθεί πίσω στο σκορ, αλλά έχει έναν προπονητή που αλλάζει τρία πρόσωπα στην ενδεκάδα μέχρι το ημίχρονο, γιατί ο Πας ήταν κακό στο πρώτο 45 λεπτό και κάνει ανατροπή στο δεύτερο. Ο Κάργας, πιο ψηλά από όλους, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Εκτελεί ο Μπαρμπόσα, κεφαλιά περνάει προς τα πίσω. Ο Ντίας θα μαζέψει. Μελίσσας μένει στην περιοχή. Την πέρασε τη σέντρα ο Ντίας, ο Λοντίκιν μαζεύει. Και τώρα λείπει από την εστία ο Μελίσσας, αλλά ο Ντίκιν μένει κάτω.